Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας του νησιού μας, καθώς σήμερα αναλαμβάνεται ένα σημαντικό ρόλο μαζί μας, να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία, αλλά και ταυτόχρονα να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους, γονείς αλλά και επαγγελματίες υγείας, που δίνουν ένα κομμάτι από τον εαυτό τους σχετικά με τα παιδιά τα οποία πάσχουν από καρκίνο. Είναι γνωστό ότι η 15η Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ο καρκίνος, κυρίες και κύριοι, αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ασθένειες και γίνεται ακόμα δυσκολότερη όταν αφορά τα παιδιά, καθώς ασκείται μεγάλη ψυχολογική πίεση στις οικογένειές τους, όπως και στους επαγγελματίες υγείας, που όσο καλά εκπαιδευμένοι και αν είναι, η συναισθηματική αποστασιοποίησή τους δεν είναι πάντα εφικτή. Η καλύτερη αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου είναι η έγκαιρη πρόληψή του και η επιβίωση είναι η πρώτη νίκη. Τι συμβαίνει όμως με τα παιδιά και τους εφήβους που νόσαν με καρκίνο, τελείωσαν τις θεραπείες τους και όλους εκείνους που έγιναν καλά? Τι συμβαίνει με τις οικογένειές τους? Είναι όλα καλά? Έμειναν όλα πίσω ή μπορεί να τους απασχολεί μοναξιά, η συναισθηματική ένταση, το άγχος υποτροπής και ο φόβος για την υγεία γενικά με τις θεραπείες, ο φόβος της επανένταξής τους στην κοινωνία και το σχολείο και οι πιθανές αλλαγές της εικόνας του σώματός τους, οι διαπροσωπικές και ρομαντικές σχέσεις μεταξύ τους, το προσδόκιμο γάμου και τεκνοποίησης, η λαχτάρα να συνεχίσουν τη ζωή από το σημείο εκείνο που απότομα άλλαξε. Η επιβίωση λοιπόν είναι το πρώτο, σημαντικό και απαραίτητο βήμα, αλλά στόχος και η καλή ποιότητα ζωής και η συνολική σωματική και ψυχική υγεία τους. Στην Κρήτη και στην υγειονομική μας περιφέρεια έχουμε την τιμή να λειτουργεί η κλινική αιματολογίας ογκολογίας στο Παγνί της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη της θεραπευτικής ομάδας της οποίας με επικεφαλή στην καθηγήτρια παιδιατρικής αιματολογίας και ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, διευθύντρια κυρία Ευτυχία Στιακάκη, βρίσκονται όλοι σήμερα εδώ. Και εδώ θα ήθελα να παραθέσω κάποια στοιχεία της κλινικής αιματολογίας και ογκολογίας παιδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, η οποία συναισθήθη με την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής και τον πρώτο οργανισμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το 1988. Συμπληρώνει 35 χρόνια λειτουργίας και αντιμετωπίζει παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες μέχρι 21 ετών με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους. Διαθέτει 20 κλίνες και έχει αναπτύξει μονάδα αυτόλογων μεταμοσχέσεων για περισσότερο από 30 χρόνια για τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων όταν υπάρξει και παρουσιαστεί ένδειξη. Αποτελεί τη μοναδική κλινική στην Κρήτη και στην Νοτιοανατολική Ελλάδα και εφημερεύει καθημερινά ανεξάρτητα από τις ημέρες εφημερίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Έως σήμερα έχει 1.900 εισαγωγές περίπου ανά έτος, ενώ έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα χρόνια λειτουργίας 700 νέες περιπτώσεις καρκίνου σε παιδιά και εφήβους με διάρκεια παρακολούθησης κάθε ασθενή από 5 έως περίπου 25 έτη. Επίσης, λειτουργεί ένα καλά και άρτια οργανωμένο και επιστημονικό τμήμα ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με επικεφαλή στην καθηγήτρια κυρία Μαρία Τόλια. Έτσι, τα παιδιά και οι οικογένειές τους, για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθησή τους, δεν χρειάζεται να επιβαρύνονται οικονομικά και ψυχολογικά, μεταβαίνοντας εκτός Κρήτης και κυρίως στην Αθήνα. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εξειδικευμένης νοσηλευτικής ογκολογικής εκπαίδευσης, ενέκρινε θέσεις ογκολογικής νοσηλευτικής ειδικότητας στην Κρήτη και συγκεκριμένα 5 θέσεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κλείνοντας, δίνοντας το λόγο σε γονείς αλλά και στους περισσότερο ειδικούς από εμένα, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και να ευχαριστήσω και να επισημάνω το σημαντικό ρόλο όλων εκείνων των επώνυμων και ανώνυμων εθελοντών που είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά προσφέρουν στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, στην ψυχική τους ενδυνάμωση, στην αναβάθμιση των υποδομών της κλινικής. Κυρία Στιακάκη, γνωρίζουμε όλοι ότι στην άσκηση της ειδικότητάς σας οι προκλήσεις είναι πολλές, τα διλήμματα περισσότερα και η γνώση χωρίς τέλος. Αλλά όλα κατακτώνται με συνεργασία, εκπαίδευση, πνεύμα ανοιχτής επικοινωνίας.
με σεβασμό στο παιδί που πάσχει σήμερα και στο νέο που έπασχε τότε. Ευχαριστούμε εσάς και όλα τα μέλη εργαζόμενους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, της θεραπευτικής ομάδας της κλινικής και δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πάμε όλοι μαζί ένα βήμα πιο μπροστά. Γιατί όπως είπε και η ύμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η ζωή και ενός μόνο παιδιού αξίζει να αγωνίζεσαι. Να είστε όλοι καλά. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε σήμερα εδώ με την ευκαιρία που μας δίνεται να μιλήσουμε και να υπενθυμίσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε για τον καρκίνο στα παιδιά και στους εφήβους. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παπαβασιλείου, τον κύριο Διοικητή και για την ευκαιρία αυτή αλλά και για τα καλά του λόγια και την αναγνώριση του έργου που προσφέρει η κλινική στο σύνολό της. Ο καρκίνος στα παιδιά και στους εφήβους είναι μία πραγματικότητα. Είναι μία νόσος απειλητική για τη ζωή των παιδιών που όντως χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση γιατί δεν υπάρχουν προληπτικά τεστ για την αναγνώριση κάποιων προληπτικά, κάποιων στοιχείων προληπτικά, σημείων ή συμπτωμάτων. Άρα η έγκαιρη διάγνωση έχει καθοριστική σημασία, όπως και στη συνέχεια η αντιμετώπιση από έμπειρο, εξειδικευμένο και αφοσιωμένο, θα έλεγα, προσωπικό, όπως επίσης και με τη βοήθεια της πιο σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, γιατί τα τελευταία χρόνια η μοριακή βιολογία και η ιατροβιοτεχνολογία μπαίνει πάρα πολύ στην ζωή και των ασθενών και των γιατρών, του προσωπικού όλου, για την αντιμετώπιση του καρκίνου και στους ενήλικες και στα παιδιά. Θα ήθελα να αναφερθώ με λίγα λόγια και να ευχαριστήσω εκτός από την διοίκηση της υγειονομικής μας περιφέρειας και του νοσοκομείου το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής μας που πραγματικά ενώ κατά περιόδους είναι και λιγοστό ή οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξωες δεν έκανε ποτέ καμία έκπτωση στην ποιότητα της δουλειάς του στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τους γονείς και τα παιδιά που μας εμπιστεύονται για περίπου 35 χρόνια, όπως ανέφερε και ο κύριος Παπαβασιλείου, αλλά επίσης όλες τις συνεργαζόμενες ειδικότητες, εκτός από την ακτινοθεραπεία που ανέφερε ο κύριος Παπαβασιλείου, τους ακτινοδιαγνώστες, την αιμοδοσία, τους χειρουργούς, τους νευροχειρουργούς, τους παθολογοανατόμους, μπορεί να ξεχνάω και κάποιους, αλλά χωρίς τη συμμετοχή αυτών δεν είναι ποτέ δυνατή η ολιστική αντιμετώπιση των παιδιών με καρκίνο. Βεβαίως, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι εθελοντές έχουν επίσης σημαντικό ρόλο, γιατί οι ώρες και οι μέρες κατά την νοσηλεία των παιδιών αυτών είναι ατέλειωτες, επομένως, η ανάγκη για στήριξη σε προσωπικό, ψυχολογικό και ψυχαγωγικό επίπεδο είναι μεγάλη, γιατί δεν ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκες όπως όλα τα άλλα παιδιά και να ξεχαστούν και να παίξουν και να διασκεδάσουν παράλληλα με την επιθετική πολλές φορές θεραπεία τις περισσότερες φορές που λαμβάνουν στην κλινική. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ, μια που μου δίνεται η ευκαιρία και μετά τα όσα ακούστηκαν και από τον κύριο Παπαβασιλείου, στις ιδιαιτερότητες που έχει η κλινική μας τα χρόνια της λειτουργίας της. Από την αρχή έγινε κατανοητό και αντιληπτό και ήταν ένας σημαντικός στόχος μας η περαιτέρω παρακολούθηση των παιδιών αυτών μετά από το τέλος της θεραπείας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στην κλινική. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, για περίπου 30 χρόνια, ιατρείο παρακολούθησης απότερων συνεπειών, μετά δηλαδή το τέλος θεραπείας των παιδιών αυτών, πολλά άτομα, γιατί δεν είναι πλέον ασθενείς και είναι ενήλικες, φτάνουν μέχρι και την ηλικία των 35 ετών, οι οποίοι προσέρχονται με τακτικό ραντεβού στο ιατρείο της κλινικής μας, για την παρακολούθηση, όχι τόσο για την υποτροπή της νόσου, γιατί μετά από τόσα χρόνια το ενδεχόμενο είναι μικρό, αλλά για την καθοδήγησή μας στην παρακολούθηση από καρδιολόγους, πνευμονολόγους, ενδοκρινολόγους, άλλες ειδικότητες ογκολόγων, γιατί υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό, όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια, δεύτερης κακοήθειας μετά την θεραπεία από καρκίνο στην παιδική ηλικία. Επομένως, έγινε αναγνωρίσιμη η ανάγκη αυτή,
Και αυτό λειτουργεί ως ειδικό ιατρείο στην κλινική μας και στο Παγνή πολλά χρόνια. Το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο γίνεται αντιληπτός ο ρόλος και η σημασία αυτού του ειδικού ιατρείου παρακολούθησης των ατόμων πλέον που κάποτε στην παιδική τους ηλικία είχαν θεραπευθεί για μία μορφή καρκίνου. Αυτό λοιπόν που τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος η ημέρα για τον καρκίνο στα παιδιά είναι αφαιρωμένη και στο μετά, μετά τη θεραπεία τι, στην ενήλικο ζωή τι, πώς τα παιδιά αυτά μετά την αποθεραπεία τους και πολλά χρόνια μετά μπορεί να έχουν μια φυσιολογική ζωή και επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Μια ιδιαιτερότητα λοιπόν που στην κλινική μας την είχαμε αναγνωρίσει από την ίδρυσή της και προσπαθούμε να το συνεχίζουμε το ιατρείο αυτό των απότερων συνεπειών. Μία άλλη ιδιαιτερότητα που μας επιτρέπει η λειτουργία μας μέσα στο γενικό νοσοκομείο, που είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, είναι να μπορούμε εκτός από τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 14-15 ετών, που είναι δεσμευτικό για τα νοσοκομεία παιδών, στη δική μας κλινική να έχουμε ασθενείς έως και 21 ετών. Με την εξαιρετική συνεργασία της αιματολογικής κλινικής ενηλίκων και της ογκολογικής κλινικής ενηλίκων, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες με νεοπλασματικά νοσήματα, τα οποία είναι πιο συχνά και πιο οικεία στην αντιμετώπιση τους, τους παιδιάτρους, αιματολόγους, ογκολόγους, έρχονται και νοσηλεύονται σε εμάς και όχι στις κλινικές ενηλίκων. Ένα έργο που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε οι περισσότεροι, όλοι θα έλεγα, η εφηβεία και η νεαρή ενήλικο ζωή είναι ακόμα πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση της ομάδας αυτής των ασθενών όταν πρόκειται και για ένα τέτοιο σοβαρό νόσημα. Άρα ενώ στην παιδική ηλικία η αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί την εξαιρετική συνεργασία με τους γονείς των παιδιών, τα ίδια τα παιδιά πολλές φορές όταν μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται δεν θυμούνται τι είχαν περάσει. Στην εφηβεία αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ο έφηβος θεωρεί τον εαυτό του άτρωτο και δύσκολα δέχεται μακρές νοσηλίες, επιθετικές θεραπείες και όλα τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα τα οποία ανέφερα. Η σημερινή λοιπόν ημέρα για όλη την Ελλάδα είναι αφιερωμένη στο μετά. Θα αναφερθούν λίγο παραπάνω οι συνάδελφοι στη συνέχεια. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Να ευχαριστήσω ξανά όλους τους συνεργάτες της διοίκησης και τις εμπλεκόμενες ειδικότητες που είναι δίπλα μας, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να έχουμε την ολιστική προσέγγιση και θεραπεία των παιδιών και εφήβων με καρκίνο. Και να ευχηθώ υγεία και δύναμη σε όλους. Κυρία, που μου δίνετε να μιλήσω για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, να πω δύο λόγια για το ρόλο του νοσηλευτή μέσα σε όλο αυτό. Ο καρκίνος δεν είναι ανίατος, δεν είναι υπάρατος, δεν είναι μεταδοτικός. Είναι μια σοβαρή νόσος που με την κατάλληλη όμως και σωστή πολύπλευρη υποστήριξη μπορεί σήμερα να ιαθεί. Η εμφάνιση του καρκίνου στο παιδί, ας μην γελιόμαστε, είναι ένα σοκ, μια ψυχοτραυματική εμπειρία. Είναι μια στρεσογόνος κατάσταση. Φέρνει φόβο, πανικό, αβεβαιότητα και χρήση ολιστικής φροντίδας. Απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, έμπειρους επαγγελματίες υγείας σε μια στενή συνεργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παιδιατρική νοσηλευτική αιματολογία-ογκολογία είναι μια απαιτητική ειδικότητα. Χαιρόμαστε τόσο πολύ που επιτέλους θα έχουμε 5 ειδικευόμενους νοσηλευτές της ογκολογίας πλέον στο Παγνή. Ήταν ένα αίτημα πολλών ετών. Να συγχαρούμε εδώ και ναι. Την ΕΣΝΕ, την προσπάθεια. Και την ΕΣΝΕ, την προσπάθεια της ΕΣΝΕ, του κυρίου Κωνσταντινίδη, βεβαίως. Να τη συγχαρούμε ιδιαίτερως για τις προσπάθειες που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Η νοσηλευτική αυτή ειδικότητα, λοιπόν, προϋποθέτει αγάπη για τα παιδιά και παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα που τόσο έχουν ανάγκη. Ο ρόλος του νοσηλευτή είναι πολυδιάστατος. Πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένος, να έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις για να εφαρμόσει σωστά τις κατάλληλες θεραπείες και τις ιατρικές οδηγίες. Είναι εκεί για να δώσει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στο παιδί που νοσεί, καθώς όταν νοσεί το παιδί, νοσεί και όλη η οικογένεια. Και να δώσει συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα που τον αφορούν μέσα στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού, αλλά και όταν το παιδί πάει στο σπίτι του. Ο νοσηλευτής με τις ικανότητές του θα κληθεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του και την πολύτιμη εμπειρία του.
είναι ένας ισχυρός κρίκος στην αλυσίδα της θεραπευτικής ομάδας. Χωρίς αυτόν η αλυσίδα θα σπάσει. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού με καρκίνο στην κλινική μας, αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης, συμπαράστασης, συνεργασίας και εμψύχωσης με την οικογένειά του. Θα πρέπει όμως εδώ να σταθώ στο σημείο ότι πολλές φορές δεν μπορούμε, όπως είπε και ο κ. Παπαβασιλείου πολύ σωστά, δεν μπορούμε παρά να εμπλακούμε υπερβολικά. Και αυτό έχει κόστος στη δική μας ζωή, έξω από την επαγγελματική μας ζωή. Φέρνει αδυναμία πολλές φορές στην καθημερινή μας, στην καθημερινότητά μας. Φέρνει χρόνιο στρες, φέρνει θλίψη, κατάθλιψη και χρόνια κόπωση. Να μην σας κουράσω πολύ με αυτά. Ο ρόλος του νοσηλευτή είναι πολυδιάστατος και είναι αναγκαίος μέσα στην κλινική. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό και κλείνοντας να προσθέσω ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, γίνεται όλο και μεγαλύτερη η ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει τα παιδιά μας στην κλινική. Στο έργο μας συστρατεύονται πολλοί εθελοντές και δωρητές. Θα ήθελα λοιπόν, μου δίνετε ευκαιρία τώρα, να τους ευχαριστήσω και δημοσίως για την ανιδιοτελή προσφορά τους, για το παράδειγμα που δίνουν, καθώς και την ανεκτήμητη βοήθειά τους στο να συνεχίσουμε το έργο μας και να προσφέρουμε στα παιδιά στην κλινική ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε χρέος όλοι μαζί να σταθούμε δίπλα στο παιδί που νοσεί και πάσχει, όπως και όλη η οικογένειά του. Να του εξασφαλίσουμε υψηλού επίπεδου συνθήκες περίθαλψης και εμείς και η πολιτεία. Έχουμε ευθύνη να ακολουθήσουμε το δρόμο που θα φέρει λιγότερο πόνο και λιγότερες έως καθόλου απώλειες. Εγώ θέλω να αφιερώσω αυτή τη μέρα, με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, να αφιερώσω αυτή τη μέρα σε εκείνα τα παιδιά που πάλεψαν και τα κατάφεραν, σε εκείνα που πάλεψαν και δεν τα κατάφεραν, δυστυχώς. Σε εκείνα που τώρα που εμείς είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή παλεύουν με το δικό τους, δίνουν τη δική τους μάχη στην κλινική μας. Αφιερωμένη λοιπόν αυτή η μέρα και κάθε δική μας, κάθε μέρα μας σε όλα αυτά τα παιδιά που με απίστευτη αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής δίνουν τον αγώνα τους. Μας δίνουν καθημερινά μαθήματα ζωής. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον διοικητή και την προϊσταμένη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την πρωτοβουλία αυτή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του παιδικού καρκίνου και για την πρόσκλησή μας στη σημερινή συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για τον καρκίνο της παιδικής εφηβικής ηλικίας. Είμαι λοιπόν η πρόεδρος του νεοσύστατου παραρτήματος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο Ηράκλειο. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είναι γνωστή για τη συνεχή και ουσιαστική προσφορά της στον αντικαρκινικό αγώνα από την ίδρυσή της το 1958 μέχρι και σήμερα. Ενδεικτικά, στα 65 χρόνια συνεχούς κοινωνικής προσφοράς της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, έχει συμβάλει στην ίδρυση έως και δωρεάν νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων αποκατάστασης και ξενώνων φιλοξενίας στο δημόσιο, όπως το Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Πραγματοποιεί στοχευμένα προγράμματα αγωγής υγείας για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Σκοπός των δράσεών της είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών και των φροντιστών της. Επίσης, η διοργάνωση διεθνών και εθνικών συνεδρίων και ημερίδων για την πρόληψη του καρκίνου και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε λειτουργούς υγείας, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την πολιτεία. Ειδικότερα για τους παιδιατρικούς έφηβους και νεαρούς ογκολογικούς ασθενείς, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έχει ιδρύσει το Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία στην Αθήνα, το οποίο εφαρμόζει πρωτοποριακά προγράμματα υποστήριξης των ασθενών και των οικογένειών τους, πραγματοποιεί το ειδικό πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης νοσηλευτριών, αλλά και των γιατρών που ασχολούνται στα ογκολογικά τμήματα διαφόρων νοσοκομείων της Αθήνας. Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Νέων Ενηλίκων με Ενοπλασματικές Ασθένειες της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, που βρίσκεται στην Αθήνα, το οποίο είναι η πρώτη εξειδικευμένη μονάδα ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, που προσφέρει δωρεάν διαζώσεις και online στο χώρο του κέντρου αλλά και κατοίκων ή στους χώρους των φορέων υγείας, υπηρεσίες πρόληψης ψυχικής υγείας και ασθενών παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων με καρκίνο, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους. Στηρίζει και συνεχίζει τα προγράμματα του Εργαστηρίου Μουσικής Σύνθεσης και Δημιουργίας Ντορέλα, καθώς παιδιών και εφήβων με πλασματικές ασθένειες και ιαματικής ζωοφιλίας για τα παιδιά με νεοπλασματικές παθήσεις σε συνεργασία με την οργάνωση Safe a Green Stray. Λειτουργεί συμβουλευτικά τμήμα κληρονομικού καρκίνου, όπου παρέχει γονιδιακούς ελέγχους και γενετική συμβουλευτική σε προνομιακή τιμή με συνεργαζόμενο εργαστήριο. Από το 2015 λειτουργεί το Τμήμα Γονιμότητος
σε νεοπλασματικούς ασθενείς που έχει πραγματοποιήσει 2 συνέδρια για την ενημέρωση των λειτουργιών υγείας και προσφέρει συμβουλευτική σε ένα διαρκώς εκτινόμενο πρόβλημα νέων ανθρώπων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν σε θεραπευτικούς χειρισμούς που μπορεί να βλάψουν τη γονιμότητά τους. Μεσολαβεί επίσης ώστε οι απαραίτητες διαδικασίες να παρέχονται στους πολίτες σε χαμηλότερο κόστος εφόσον δεν μπορούν να γίνουν δωρεάν σε δημοσίους φορείς. Τέλος, λειτουργεί την ανοιχτή γραμμή 2015-2015-21-21 με επίκεντρο τους ογκολογικούς ασθενείς αλλά και τους ανθρώπους που είναι δίπλα σε αυτούς, όπου εξειδικευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ακούνε, δίνουν συμβουλές, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και καθοδήγηση σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε ως κοινοφελής οργάνωση υπό την καθοδήγηση του μεγάλου επιστήμονα Γεωργίου Παπανικολάου, είναι αδέσμευτη από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα και προσφέρει όλες τις δραστηριότητες και τα προγράμματά της δωρεάν στους συμπολίτες μας. Η υλοποίησή τους στηρίζεται σε εθελοντική εργασία των μελών μας και τις οικονομικές συνεισφορές πολιτών, ιδρυμάτων και εταιριών. Το παράρτημα Ηρακλείου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας φιλοδοξεί με την καθοδήγηση του κεντρικού παραρτήματος, την αρρωγή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και επιστημόνων, με τον εθελοντισμό και την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολλά από τα ήδη τρέχοντα προγράμματα της εταιρείας, αλλά και να αναπτύξει νέα περιφερειακά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου, η επιστημονική μας εκπρόπος, όπως κυρία Σοφία Κακουλάκη, χειρουργός ογκολόγος, θα αναφερθεί στα προβλήματα της μακροχρόνιας επιβίωσης και επιζώνων από τον παιδικό καρκίνο. Όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 δεκαετιών έχει σημειωθεί δραματική πρόοδος στην ανάπτυξη των θεραπευτικών πρωτοκόλων για τις παιδιατρικές παθήσεις. Πάνω από το 80% των παιδιών με καρκίνο που έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες σε αναπτυγμένες κοινωνίες αναμένεται να επιβιώσουν μέχρι την ενηλικίωσή τους. Στις ΗΠΑ ζουν πάνω από 18 εκατομμύρια επιζώντες από καρκίνο, εκ των οποίων πάνω από 500.000 είναι επιζώντες από παιδικό καρκίνο. Περίπου 1 στους 530 νέους ενήλικες ηλικίας 20 και 39 ετών είναι επιζών από παιδικό καρκίνο. Ωστόσο, αυτές οι θεραπείες που ευθύνονται για αυτή την επιβίωση μπορούν επίσης να προκαλέσουν δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην υγεία, οι οποίες αναφέρονται σε όψιμες επιπτώσεις και οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν μήνες έως και χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του παιδικού καρκίνου. Οι όψιμες αυτές επιπτώσεις είναι συχνές και ο επιβολασμός τους αυξάνεται όσο περνάει ο χρόνος από τη διάγνωση του καρκίνου. Πληθυσμιακές μελέτες έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας μεταξύ των επιζώντων από παιδικό καρκίνο σε σύγκριση με άτομα του γενικού πληθυσμού με την ίδια ηλικία και φύλο. Το 60 έως και περισσότερο από το 90% των επιζώντων αναπτύσσουν μία ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις υγείας. Το 20 έως 80% των επιζώντων εμφανίζουν σοβαρές ή απειλητική για τη ζωή επιπλοκές κατά την ενήλικη ζωή. Μελέτες όμως επίσης δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ίδιων των επιζώντων αλλά και των ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν γνωρίζει ή δεν έχει ενημερωθεί για τις όψιμες αυτές επιδράσεις του θεραπευμένου παιδιατρικού καρκίνου. Είναι επομένως σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας της κοινότητας, δεν αναφέρουμε στους ογκολόγους που φυσικά γνωρίζουν το έργο τους, η οικογένεια αλλά και οι ίδιοι επιζώντες να γνωρίζουν από ποιες όψιμες επιπτώσεις κινδυνεύουν, ώστε να αναζητούν έγκαιρα ιατρική βοήθεια. Η ανέβρεση αυτών των καταστάσεων εγκαίρου συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τους και αποτελεί σημαντικό μέρος της φροντίδας μετά τη θεραπεία του καρκίνου. Υπάρχουν πολλές όψιμες επιπτώσεις μετά από τη θεραπεία του παιδικού καρκίνου, οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από το είδος της θεραπείας, αλλά και από τον τύπο του καρκίνου, τη θέση του καρκίνου, από γενετικούς, κληρονομικούς και άλλους παράγοντες. Επιγραμματικά θα αναφερθώ στα συνηθέστερα προβλήματα, καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, οδοντιατρικά, προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, προβλήματα αναπαραγωγής σεξουαλικής ανάπτυξης και λειτουργίας, προβλήματα σωματικής ανάπτυξης και αρμονικών διαταραχών, προβλήματα στη μάθηση και στη μνήμη, αλλά ειδικά θέλω να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα, στις συναισθηματικές επιπτώσεις
και στην εμφάνιση μεταγενέστερου καρκίνου. Οι συναισθηματικές επιπτώσεις μπορεί να είναι μακροχρόνιες και περιλαμβάνουν κυρίως το άγχος, την κατάθλιψη και το φόβο για την επανεμφάνιση του καρκίνου ή της υποτροπής. Ορισμένοι επιζώντες αποφεύγουν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη λόγω των δύσκολων αναμνήσεων και των συναισθημάτων που έχουν από την πρώτη θεραπεία. Αυτό αναφέρεται σαν scan anxiety, δηλαδή φοβούνται να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτή η πρακτική όμως μπορεί να βλάψει την υγεία τους ως ενήλικες. Η θλίψη, ο φόβος και η ανησυχία είναι φυσιολογικά συναισθήματα, ειδικά μετά από μια εμπειρία με καρκίνο. Αλλά αν αυτά τα συναισθήματα διακούν επί μακρών, επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, είναι σημαντικό να αναζητεί βοήθεια. Και εδώ μπαίνει η ψυχοκοινωνική συμβουλευτική ογκολογία, η οποία με ειδικούς θεραπευτές μπορεί να βοηθήσουν το άτομο να αλλάξει συμπεριφορά. Επίσης, η ομάδα υποστήριξης με άλλα άτομα που έχουν βιώσει τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας μπορεί να βοηθήσουν τον επιζώντα να ξεπεράσει αυτές τις καταστάσεις. Ο δεύτερος καρκίνος είναι ο καρκίνος που εμφανίζεται μετά από τη θεραπεία του παιδικού καρκίνου. Είναι ένας νέος καρκίνος, είναι ένας νέος πρωτοπαθής καρκίνος που μπορεί να συμβεί χρόνια μετά τη διάγνωση. Η ακτινοθεραπεία και ορισμένοι τύποι χημεθεραπείας έχουν μεγαλύτερη αιτιολογική συσχέτιση με την εμφάνιση αυτού του δεύτερου καρκίνου. Σχεδόν ένα στους 10 επιζώντες, τα στατιστικά αρχίζουν από 5 με 6% έως 10%, ένα στους 10 λοιπόν επιζώντες μπορεί να εμφανίσει δεύτερη κακοήθεια μέσα σε 35 έτη μετά την αρχική διάγνωση, με τους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος, του δέρματος, του θυροειδούς και του μαστού, καθώς και τη λευχαιμία να είναι η πιο συχνή. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό σε αυτήν την ομάδα ασθενών να εξετάζεται το ενδεχόμενο καρκίνου, ακόμα και τα συμπτώματα που έχουν μπορεί να μην είναι ειδικά. Πιθανά συμπτώματα εμφάνισης δεύτερου καρκίνου που πρέπει να υποψιάσει εμάς τους επαγγελματίες υγείας, τους γονείς και όλους τους φροντιστές είναι η κόπωση ή η εξάντληση, ο πονοκέφαλος, η διαταραχή της όρασης ή η ναυτία και ο έμετος, που μπορεί να είναι τα αρχικά συμπτώματα ενός νευρολογικού όγκου. Η οχρότητα, η ανεμία, η απώλεια όρεξης με απώλεια βάρους ή οι συχνές αιμορραγίες των ούλων της μύτης μπορεί να είναι τα πρώτα συμπτώματα μιας λευχαιμίας. Δεδομένου ότι οι όγκοι του θυροειδούς και του μαστού είναι σχεδόν χωρίς συμπτώματα στα πολύ πρόβλημα στάδια τους, απαιτείται τακτική παρακολούθηση με κλινική εξέταση και απεικονιστικές μεθόδους. Οι παγκόσμιοι οργανισμοί που ασχολούνται με τον παιδιατρικό καρκίνο έχουν συντάξει και έχουν εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για το προσυμπτωματικό έλεγχο αυτών των μεταγενέστερων κακοηθειών για τους πληθυσμούς των επιζώντων που είναι υψηλού κινδύνου. Επιγραμματικά θα αναφερθώ στους πιο συχνούς καρκίνους. Ο προληπτικός έλεγχος για την λευχαιμία, η οποία εκδηλώνεται περίπου εντός 10 ετών μετά την έκθεση σε ορισμένες θεραπείες, συστήνεται να περιλαμβάνει φυσική εξέταση για τα σημεία και συμπτώματα για τα πρώτα 10 έτη. Αυτό γίνεται από την εξειδικευμένη ογκολογική ομάδα. Ο προληπτικός έλεγχος για τους ασθενείς που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία, οι οποίοι είναι σε υψηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση συμπαγούς δεύτερου καρκίνου, συστήνει ειδικότερα για το καρκίνο του δέρματος ετήσια δερματολογική εξέταση με έμφαση στις δερματικές αλλοιώσεις και τους μελαχρωματικούς πύλους στο πεδίο της ακτινοβολίας. Ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού συστήνει μηνιαία αυτοεξέταση των μαστών αρχής διανομένης από την εφηβεία. Ετήσιες κλινικές εξετάσεις του μαστού από την εφηβεία έως την ηλικία των 25 ετών και κατόπιν κλινική εξέταση του μαστού κάθε 6 μήνες με ετήσιες μαστογραφίες και μαγνητικές τομογραφίες που αρχίζουν 8 έτη μετά την ακτινοθεραπεία ή στην ηλικία των 25 ετών, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα. Όσον αφορά το
τον καρκίνο του παχαίου σεντέρ που αφορά ασθενείς που έχουν ακτινοβοληθεί στην κοιλιά, στη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Συστήνεται κολονοσκόπηση κάθε 5 χρόνια. Η εξέταση DNA κοπράνο κάθε 3 χρόνια. Αρχίζει ενωμένης από την ηλικία των 30 ετών ή 5 χρόνια αργότερα μετά την ακτινοθεραπεία. Αυτές είναι οι πληροφορίες που δυστυχώς πολλοί λειτουργοί υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν τις γνωρίζουν. Τι μπορεί να κάνει τώρα ο ίδιος ο επιζών ή η οικογένειά του ή οι φροντιστές για να αποφύγουν, μάλλον να προλάβουν την εμφάνιση δεύτερου καρκίνου. Ένας είναι ο τρόπος, η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής. Αποφυγή καπνίσματος, περιορισμός του αλκοόλ, προστασία του δέρματος από τις περιόδεις ακτίνες του ήλιου, αλλά και του μαυρίσματος σε σολάριουμ, ο υγιεινός τρόπος διατροφής με την αποφυγή πολυεπεξεργασμένων φαγητών, η τακτική σωματική δραστηριότητα και ο εμβολιασμός. Ορισμένοι καρκίνοι συνδέονται με ιούς. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται ο ιός των ανθρώπινων θυλωμάτων, HPV και η υπατήτητα Β. Υπάρχουν εμβόλια και για τους δύο. Η φροντίδα της επιβίωσης μετά τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας είναι πολύ σημαντική και επειδή είναι μακροχρόνια, οι ασθενείς αυτοί ξεφεύγουν από τα στενά όρια της ογκολογικής παρακολούθησης και εμπιστεύονται οι ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας και άλλους ειδικούς. Η ογκολογική ομάδα είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση σε ειδικό έντυπο ενός σχεδίου φροντίδας επιβίωσης. Αυτό θα περιλαμβάνει μια περίληψη της θεραπείας που χορηγήθηκε και τις συγκεκριμένες συστάσεις για τη φροντίδα παρακολούθησης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των όψιμων επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα θέσπισε την κάρτα επιβίωσης, ένα είδος διαβατηρίου που δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία. Έτσι, κατά τη διάρκεια της φροντίδας επιβίωσης, οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας και οι ειδικοί που θα παρέχουν φροντίδα σε αυτούς τους ασθενείς θα είναι ενήμεροι και σε αυξημένη επαγρύπνηση για έγκαιρη διάγνωση των όψιμων επιπτώσεων στους επιζώντες από παιδιατρικό καρκίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση ως Ιατρικός Σύλλογος. Ο στόχος του Ιατρικού Συλλόγου πάντα είναι να είναι παρόν στην κοινωνία για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Έχει αναφερθεί και αναφέρθηκε εξ αρχής ότι 15 Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, τιμώντας όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους που βιώνουν τις επιπτώσεις της νόσου, αναγνωρίζοντας τον πόνο και τις δυσκολίες τους, ενώ ταυτόχρονα έχει στόχο αυτή η μέρα να μεταφέρει και το αισιόδοξο μήνυμα της ίασης, αφού αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80%. Η επιβίωση είναι το πρώτο, σημαντικό και απαραίτητο βήμα για το κράτος, για τους γιατρούς και όλους όσους έχουν ενεργό ρόλο, ενώ στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε, η καλή ποιότητα ζωής και η συνολική σωματική και ψυχική υγεία αποτελεί τον κύριο στόχο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος είναι γενικά μια σπάνια νόσο στα παιδιά. Διαφέρει στην παιδική ηλικία ο καρκίνος πολύ από τον καρκίνο των ενηλίκων ως προς την εντόπισή του, τα σημεία που εμφανίζεται, αλλά και ως προς την πρόγνωσή του, ανάλογα βέβαια με τον τύπο. Τα αίτια που οδηγούν τα ελοτηματικά καρκινικά κύτταρα στον ανεξέλεκτο πολυπλησιασμό δυστυχώς δεν είναι πλήρως διευκρινισμένα. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό τύπων καρκίνου, περίπου το 10%, στο οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες γενετικές ανομαλίες που κληρονομούνται. Όμως το μεγαλύτερο ποσοστό δεν γνωρίζουμε την αιτία. Θα πρέπει να πούμε ότι ο καρκίνος μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε παιδί ανεξαρτήτου ηλικίας, εθνικότητας, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο καρκίνος δεν είναι μεταδοτικός. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κολλήσει κάποιος που έρχεται σε επαφή με το παιδί που νοσεί. Με τις καινούργιες μεθόδους διάγνωσης, όπως προαναφέρθηκε και από την κυρία Στιακάκη, καθώς και με τις νεότερες θεραπείες, πιο πολλά παιδιά και έφηβοι επιβιώνουν από τον καρκίνο από ό,τι στο παρελθόν.
μάλιστα, σε κάποια είδη καρκίνου η πενταετής επιβίωση ξεπερνά το 80 έως 90%, αφού οι Έλληνες ιατροί και ερευνητές που συμμετέχουν σε διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα και κλινικές μελέτες μεταφέρουν συνεχώς γνώσεις και εμπειρία που επιτρέπουν και στη χώρα μας τα ποσοστά θεραπείας των διάφορων τύπων καρκίνου να είναι όλο και πιο ψηλά. Τα παιδιά της Κρήτης είναι πολύ τυχερά και είμαστε ευγνώμονες που μπορούν να απολαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της μοναδικής κλινικής αιματολογίας ογκολογίας παιδών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Παγνί με υπεύθυνη καθηγήτρια την κυρία Στιακάκη. Η κλινική που από την ίδρυσή της, όπως αναφέρθηκε, εφημερεύει καθημερινά και καλύπτει τα παιδιά και τους εφήβους με καρκίνο όλης της Κρήτης και της νοτιοανατολικής νοσιωτικής Ελλάδας για 35 τώρα χρόνια. Η σημερινή ημέρα επίσης, θα ήθελα να πούμε ότι αποτελεί ημέρα επίσης ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και για την εθελοντική προσφορά δοτών, παραγωγών αίματος και αχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και ομφαλοπλακοντιακού αίματος. Αγαπητά παιδιά και γονείς, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι στη μάχη αυτή δεν είστε μόνοι. Ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστημονικό προσωπικό της Κρήτης, καθώς και της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων του Παχνή, κοινωνική λειτουργή και ψυχολόγοι, σύλλογοι και οργανώσεις, είμαστε όλοι δίπλα σας, με όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο σε όλη την πορεία της διάγνωσης και της θεραπείας σας, αλλά και στις μετέπειτα επανένταξή σας στη ζωή, στο σχολείο, στην καθημερινότητα. Απόλυτος ο σεβασμός μας σε όλους σας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και να σεβόμαστε τη μνήμη των παιδιών που δεν κατάφεραν να νικήσουν τη γνώση, την νόσο. Η δύναμη της ψυχής τους, η γενναιότητά τους, το χαμόγελό τους, δίνουν την όθηση σε όλους μας για την επίτευξη του απόλυτου και μοναδικού στόχου, την ίαση κάθε παιδιού με καρκίνο με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Η σημερινή μέρα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα που οι περισσότεροι θέλουμε να αποφεύγουμε. Ένα θέμα που μας κάνει να νιώθουμε τρόμο, πανικό και αδυναμία. Εικόνες που θέλουμε να προσπερνάμε. Ο παιδικός καρκίνος δυστυχώς υπάρχει, ευτυχώς αντιμετωπίζεται. Πριν 4 χρόνια, 4 μήνες και 12 μέρες, συναντηθήκαμε κι εμείς μαζί του. Αναγκαστήκαμε να συμβιώσουμε με αυτόν και με όσα δύσκολα και τραυματικά έφερε. Όμως κάθε μέρα που πέρασε από τότε είναι μία νίκη. Ο Δημήτρης, ο γιος μας, νόσησε όταν ήταν 5 χρονών. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη μέρα. Έχασε όλο τον ήπιο, δεν έβλεπε κανέναν φίλο, δεν μπορούσε να τρέξει, δεν είχε μαλλιά, δεν πήγε σε κανένα πάρτι, δεν έμαθε στο σχολείο τα γράμματα και τους αριθμούς όπως οι συμμαθητές του. Είχε μια πιο σημαντική δουλειά, να πάρει τη θεραπεία του και να γίνει καλά. Σαν υπάκουος στρατιώτης έκανε ό,τι του έλεγαν οι γιατροί και οι γονείς του και κάθε μέρα ζωγράφιζε γενναίους πολεμιστές να μάχονται με τέρατα και έπαιρνε τα φάρμακά του. Σήμερα πηγαίνει Τετάρτη Δημοτικού, ξέρει όλα τα γράμματα και τους αριθμούς, είναι ένας μικρός σοφός, παίζει μπάσκετ, πάει σε όλα το πάρτι, παίζει κάθε μέρα με φίλους, έχει πάρα πολλά μαλλιά και δεν παίρνει κανένα φάρμακο. Μόνο μία μικρή ουλή στο λαιμό και στο στήθος που έχει μείνει σαν παράσημο Ανδρείας του θυμίζει ότι όταν ήμουν μικρός έδωσα κάποιες μάχες στο Παγνί, όπως λέει όταν το ρωτάνε. Το Παγνί. Η παιδοαιματολογική ογκολογική κλινική του Παγνί, που για μας δεν είναι κλινική, υπήρξε το σπίτι μας για 7 μήνες. Εκεί μεταφέραμε ρούχα, παιχνίδια και τα σπασμένα κομμάτια μας. Όμως κατά ένα περίεργο λόγο δεν θέλαμε να είμαστε κάπου αλλού, γιατί εκεί ήταν όλη η ιατρική ομάδα και όλο το προσωπικό της, οι θαυματοποιοί μας που έκαναν καλά το παιδί μας. Κυρία Στιακάκη, όλοι οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες, σας ευγνωμονούμε για πάντα.
Όταν μαθαίνετε ότι ένα παιδί νοσεί από καρκίνο, δεν χρειάζεται να το λυπάστε. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί και όπως σας είπα, τα παιδιά είναι σε πολύ καλά χέρια. Όμως, αν σας έλεγε κάποιος ότι μπορείτε κι εσείς να γίνετε κομμάτι αυτής της ίασης, χωρίς να είστε γιατρός, ότι μπορείτε να σώσετε μία ζωή, τι θα λέγατε? Ένα μικρό τσίμπημα αρκεί για να συμβάλλετε κι εσείς στον αγώνα των γιατρών και των οικογενειών αυτών των παιδιών. Γίνεται εθελοντής δότης μυελού των οστών και εθελοντής αιμοδότης. Κάποιο παιδί μπορεί αυτή τη στιγμή να περιμένει υπομονετικά σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, να πάρει από εσάς, αν είστε συμβατή, κάποια κύτταρα που το σώμα του αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φτιάξει. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου και όλα τα παιδάκια που γνώρισα στην κλινική μας, είτε τα κατάφεραν είτε όχι, γιατί έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό χώρο στην καρδιά μου, που μου δίνει κάθε μέρα μία υπενθύμηση να είμαι ευγνώμων για αυτά που έχω και να είμαι πιο γενναία. Συγχαρητήρια σε όλους που συμμετέχουν στη σημερινή εσπερίδα, να πω ημερίδα. Δεν θα μιλήσω για συναισθήματα, γιατί τα είπε όλα η Ελένη. Θα μείνω σε κάποια πρακτικά, αν μου επιτρέπετε, κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία αυτής της κλινικής που εμείς δεν την ξέραμε, τη μάθαμε και κάποιοι άλλοι τώρα που θα μας ακούνε δεν την ξέρουν, αλλά δυστυχώς για αυτούς θα τη μάθουν. Μέσα στην ατυχία μας και μέσα στην ατυχία τους θα είναι τυχεροί. Γιατί οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κλινική είναι σπουδαίοι. Πραγματικά είναι σπουδαίοι, πρώτα ως άνθρωποι. Σαν επιστήμονες τους κρίνει η επιστημονική τους ιεραρχία, αλλά εμείς σαν γονείς λέμε ότι είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Και εκ του αποτελέσματος είναι και σπουδαίοι γιατροί. Εμείς έχουμε σταματήσει να τους βλέπουμε σαν επιστήμονες, γιατί είναι η οικογένειά μας. Κάθε μέρα τους έχουμε στο μυαλό μας. Προσευχόμαστε για αυτούς. Κυρία Στιακάκη είναι μια εξαίσια κυρία και ευτυχώς για όλους εμάς είναι μια κυρία που είναι πολύ πεισματάρα. Έχει πείσμα να νικήσει την ασθένεια και το κάνει πολύ καλά και η ίδια και η ομάδα της. Ευτυχώς για μας υπάρχουν οι αδελφές μας, οι θείες των παιδιών που είναι οι νοσηλεύτριες, το νοσηλευτικό προσωπικό που εκπροσωπείται από την κυρία Βουντουλάκη. Εξαιρετική η παρουσία τους, χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και έχουμε γίνει όλοι μια αδελφότητα. Όλα είναι παιδιά μας, όλοι είναι συγγενείς μας. Στις προσευχές μας είναι όλοι κάθε μέρα. Για όλους τώρα εμάς τους γονείς και για μένα προσωπικά, θεωρώ τύχη το ότι διοικητής στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, στην 7η υγειονομική περιφέρεια, είναι ο Νεκτάριος Παπαβασιλείου. Επειδή το ξέρω πολλά χρόνια και είμαστε φίλοι, είμαστε οικογενειακοί φίλοι, τυχαίνει να είμαστε οικογενειακοί φίλοι, ξέρουν ότι δεν λέω εύκολα καλά λόγια για κάποιους ανθρώπους, ειδικά όταν έχουν δημόσια αξιώματα, γιατί χρειάζεται να τα υποστηρίξουν. Ευτυχώς για όλους εμάς ο κύριος Παπαβασιλείου, ο φίλος Νεκτάριος, είναι εκεί που είναι, είναι μεθοδικός, είναι αγωνιστής, και είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία με την κυρία Στιακάκη, που το πείσμα της είναι κάτι συγκλονιστικό, μαθαίνουμε από την ίδια, εγώ αντλώ δύναμη από την κυρία Στιακάκη, νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν του χρόνου τέτοια μέρα να κάνουμε έναν απολογισμό. Να μην έρθουμε εδώ να μιλήσουμε εμείς για συναισθήματα, άλλωστε ο καθένας από εμάς τους γονείς μπορεί να καταλάβει ποια είναι η καθημερινότητά μας, έτσι.
πόσο εύκολα το διαχειριζόμαστε, πόσες φορές την ημέρα σκεφτόμαστε όλη αυτή τη διαδικασία και για τα δικά μας παιδιά και για τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και τους γονείς. Όλοι αυτοί είναι μικροί ήρωες. Και τα παιδιά πρώτα και οι γονείς, αλλά κυρίως οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί είπε η κυρία Φουντουλάκη και λίγα είπε για αυτά που βιώνουν. Μπορεί να χαμογελάνε, αλλά όταν πάνε στο σπίτι τους, η καρδούλα τους ξέρει πώς το διαχειρίζονται. Το βλέπουμε, το αισθανόμαστε και αυτό μας κάνει να μην αισθανόμαστε καθόλου μόνοι. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Δυστυχώς αυτή η οικογένεια μεγαλώνει. Ευτυχώς όμως τα παιδιά πάνε καλά. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το οφείλουμε σε αυτούς τους επιστήμονες και στις διοικήσεις που βοηθάνε με τις υποδομές. Η κλινική μας χρειάζεται βοήθεια. Ο κύριος Παυβασιλείου, ο φίλος ο Νεκτάριος, το ξέρει. Χρειάζεται βοήθεια γιατί για να μεγαλώσει και τα ποσοστά επιβίωσης των μικρών μας παιδιών, αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες της καθημερινότητας και των παιδιών και των γονιών, αλλά και των εργαζομένων που εκεί είναι πολλές ώρες τη μέρα. Θα ήθελα, κύριε Διοικητά, του χρόνου τέτοια μέρα να κάνουμε έναν απολογισμό, να μην μιλήσουμε για συναισθήματα, μιλήσουμε τεχνοκρατικά. Πήραμε αυτό, κάναμε αυτό, φτιάξαμε εκείνο, βελτιώσαμε τις συνθήκες, είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Είτε γίνει αυτό είτε δεν γίνει, όλοι ξέρουμε ότι οι γιατροί μας θα είναι εκεί, θα παλεύουν. Θα βοηθήσουν και είναι μεγάλο το κόστος που καλούνται να πληρώσουν και το ξέρουν αυτοί. Όσοι είμαστε κοντά τους βλέπουμε τι θυσιάζουν για να έχουμε εμείς αυτό το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας. Αυτό θα ήθελα από καρδιάς, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο που, εντάξει, τα είπε όλα η Ελένη. Αυτό θα ήθελα, κύριε Διοικητά, μέσα από την καρδιά μου σας παρακαλώ να βοηθήσουμε όλοι μας αυτή την κλινική όσον αφορά τις υποδομές που έχουμε ένα πρόβλημα. Στα υπόλοιπα έχουμε εμπιστοσύνη στην κυρία Στιακάκη, συγχωρέστε με που σας είπα πεισματάρα, το είπα με καλή έννοια, με καλή διάθεση και είναι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά σας που αν δεν το είχατε αυτό, ίσως εμείς να μην ήμασταν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.